Καλησπέρα και πάλι. Γεια σας, παιδιά. Έχουμε ένα ακόμα review σήμερα, επεισόδιο 2, έτσι. Ναι. Φτάσαμε ήδη δεύτερο επεισόδιο, παιδιά. Επεισόδιο τρόμου. Επεισόδιο τρόμου. θα μιλήσουμε σήμερα για το Παρασκευή και 13 το 7, το νέο αίμα, the new blood. Εδώ πέρα έχουμε, ο Δημήτρης κρύβεται πίσω από τη σκιά του Jason εδώ πέρα. Νούμερο 7, κασετούλα, εδώ πέρα μην ξεχνιόμαστε. Πάντα. Που νομίζω, Δημήτρη, αυτό πρέπει να έχει ένα από τα πιο ωραία εξώφυλλα. Ναι, είναι ωραίο, ψαρωτικό. Πολύ ψαρωτικό, δούμε και τα λίγο πίσω. Δείτε. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι το κάνω, αλλά λες και ότι κασέτες. Πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος. Να μαθαίνει ο κόσμος. Μπορεί το άλλο επεισόδιο να μην το δάτε κιόλας. Άμα το δει κανείς που είναι τώρα 15, 17, 18, 19, αυτό πρέπει να το δει. Ακριβώς. Γιατί και να θέλει δεν μπορεί να το δει. Ακριβώς. Λοιπόν, Δημήτρη, για πες μου τώρα, έχουμε φτάσει τώρα Παρασκευή και 13 στην 7η ταινία. Μέχρι στιγμής πώς πάει το franchise, τι... Λοιπόν... Πώς τα βλέπεις τα πράγματα για το franchise, το πήγαν σε καλή, έτσι, νομίζεις, τελείωσε καλά. Ωραία. Τελείωσε καλά, να. Το επεισόδιο 6, τελείωσε καλά, με τον Jason να πεθαίνει. Πάλι. Για πολλωστή φορά. Ναι. Αν και δεν είχε πεθάνει, μου φαίνεται εντελώς, απλά είχε μείνει στον πάτο. Ποιο πάτο? Της θάλασσας. Σε πιάνει στον πάτο της θάλασσας. Τέλος πάντων, ναι. Και να τονίσουμε ότι ο θάνατός του στο προηγούμενο επεισόδιο ήταν, εγώ προσωπικά νομίζω, ένα από τους πιο εντυπωσιακούς θανάτους που ήταν έχω δει. Καλογυρισμένο, τέλεια. Και σαν εικόνα δηλαδή, γιατί μου αρέσει η εικόνα να είναι ωραία στο έργο, αλλά και σαν θάνατος, ναι. Κάνω αυτή τη στιγμή ένα connection τώρα, επειδή είχα συζητήσει ότι το προηγούμενο επεισόδιο, δηλαδή τουλάχιστον και για μένα, θύμιζε λίγο παλαιότερες ταινίες της Universal, δεκαετία του 30 και τα λοιπά, ασπρόμαυρες. Τώρα που μιλήσαμε για το θάνατο του Jason, πρέπει να πω ότι σε κάθε ταινία που έχουμε έναν εντυπωσιακό θάνατο του Jason, δηλαδή νομίζω περιμένεις να δεις αυτό, πηγαίνουμε και σε κάποιες άλλες ταινίες τώρα, τις ταινίες της Hammer με τον Δράκουλα, με τον Christopher Lee, που νομίζω ένα από τα highlight στην κάθε ταινία του Δράκουλα ήταν τον Christopher Lee, τον ξεπαστρέφανε πάντα με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Αυτά αξίζουν. Νομίζω το Horror of Dracula που είναι του 58 η ταινία. Κάτσε, έχουμε και εδώ πέρα. Δράκουλας. Αυτό με τον Christopher Lee. Το έχεις δει, σου λέει τίποτα? Όχι. Κακός. Ο Christopher Lee, παιδιά, νομίζω ένας από τους πιο ωραίους Δράκουλες που έχουμε δει ποτέ στην οθόνη. Εντάξει, και ο Gary Oldman. Ναι. Αλλά ο Γκάρι Όλμαν ήταν άλλη φάση. Παιδιά, αν δεν ξέρετε, το Christopher Lee είναι ο Σάρουμαν, έτσι να τελειώνουμε. Αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Christopher Lee, ο Σάρουμαν. Είναι ο Σάρουμαν, ναι. Τώρα δεν ξέρω αυτό που πες, δεν ενόχλησα κάπως αρκετά. Ο Σάρουμαν, και ο Count Dooku στο Star Wars, έτσι. Εντάξει, και τελείωσε. Ναι, αυτό είναι. Πιάσαμε δύο franchise δυνατά, τελείωσε. Το ξέρετε τώρα. Ναι. Και μου θύμισε λίγο αυτό, επειδή κάθε ταινία με τον Christopher Lee πάντα τελείων είχαμε τα τελευταία 10 λεπτά, ήταν γενικά ο θάνατος του Δράκουλα και ήταν πάντα κάτι το εντυπωσιακό. Τέλος πάντων, έχουμε Παρασκευή και 13 νούμερο 7, το νέο αίμα. Αυτό είναι ταινία του 87 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ή 88. Είχε, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχε βγει 80. 88 είναι. 88, Ναι. Ωραία. Για πες λίγο με το σενάριο, τι γίνεται, κάναμε ένα introduction, έτσι. Σενάριο, λοιπόν, αυτό είναι direct sequel, απευθεία συνέχεια από το νούμερο 6. Μπράβο. Λίγο πάνω κάτω τα ίδια, βέβαια. Αυτό δείχνει πάλι ότι η Paramount είχε καταλάβει από ένα σημείο και μετά ότι πρέπει να δείξουν πλέον κάτι καινούριο. Επειδή είχαμε 1, 2, 3, 4, άντε πες και το 5, είναι απλά ένας δολοφόνος σε μια κατασκήνωση και έπρεπε λίγο όντως να βάλουν, νομίζω, λίγο ένα καινούργιο αίμα στο franchise. Εξού και ο τίτλος, Οπότε, εξού και ο τίτλος. Έχουμε το νούμερο 6, το οποίο ο Jason έχει επιστρέψει και είναι πλέον zombie, ένας ζωντανός νεκρός, δεν πεθαίνει.
Και το 7 συνεχίζει αυτή την πατέντα, του κάνει όμως ένα ιδιαίτερο twist. Το προηγούμενο είχαμε ένα twist, το ότι ο Jason έχει γίνει zombie τώρα, τι γίνεται, κάτι καινούριο. Και σε αυτό το συγκεκριμένο που βλέπετε και από το εξώφυλλο και πάλι, που είναι ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο, να τονίσω, Δημήτρη, ότι τα εξώφυλλα τότε όταν βγάζαν τις ταινίες δεκαετία του 80, τα σκιτσαριστά, δεν τα συναγωνίζεται κανένας, ήταν καταπληκτικά. Και σε αυτό εν ολίγης, εντάξει, ο τίτλος είναι Παρασκευή και 13 νούμερο 7, το νέο αίμα. Θα μπορούσε όμως να το πει κανείς και Παρασκευή και 13 νούμερο 7, Jason vs. Carrie. Carrie του Stephen King. Ναι. Αν έχεις την Carrie που έχει με την τηλεπαθητική δυνάμεις. Ναι. Αυτό. Και ένα information να πούμε λίγο για το συγκεκριμένο που έχω διαβάσει είναι ότι το 88 όταν βγήκε αυτή η ταινία ή όταν το 87 ψάχνανε να κάνουν κάτι καινούριο, η Paramount ήθελε να κάνει crossover με τον Freddy Krueger, με την New Line από τότε. Από τότε το συζητούσανε. Από το 87-88 και απλά δεν τα βρήκανε πάλι και σιναριακά μου φαίνεται και με τα δικαιώματα. Και η αμέσως επόμενη ιδέα ήταν να κάνουμε Jason vs. Carrie. Εννοείται, εντάξει, δεν παίρνουμε τα δικαιώματα της Carrie του Stephen King. Καλά, σίγουρα, ναι. Και βάλανε λοιπόν το σενάριο, η πρωταγωνίστρια σε αυτό το επεισόδιο είναι μια κοπέλα που έχει τηλεκκίνηση. Τηλεκκίνηση, μπράβο. Κάθε φορά δηλαδή που στεναχωριέται ή ξέρεις θυμώνει κτλ. Η τηλεκκίνηση της πηγαίνει έκρηξη. Και γίνονται πολλά και διάφορα. Η ταινία αυτή είναι σκηνοθετημένη από τον Carl Bickler. Αυτός ήταν διάσημος εφετζής, έκανε τα εφέ. Mm. Όχι οπτικά εφέ, έκανε εφέ ρε παιδί μου τα πρακτικά. Λάτεξ και τα λοιπά. Αυτός είχε σκηνοθετήσει, νομίζω ήταν η πρώτη του ταινία που είχε σκηνοθετήσει αυτή. Έχει σκηνοθετήσει μια άλλη ταινία για την Empire Pictures, το Troll. Troll λέγεται. Αυτό ήταν, μου φαίνεται, το χειρότερο που λένε. Όχι το 2. Το 2 είναι το χειρότερο. Το 2, ναι. Που είναι απλά στην ονομασία λέγεται Troll. Το πρώτο είναι σχετικά καλό. Είναι καλό, εντάξει. Το έχουμε και εδώ πέρα κάπου το Troll, τώρα δεν το βλέπω. Ας το δείξουμε κάποια στιγμή. Ψάχνουμε τώρα. Παιδιά, φοράμε και γυαλιά και δεν τα βλέπουμε όλα. Τέλος πάντων, είναι το έχω σε πακέτο, είναι Troll 1 και 2 μαζί. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, κάτσε. Παιδιά, αυτή είναι η συλλογή του ροζ παρεμπιπτόντος. Ναι. Δυνάτη θα μπορούσα να το κόψουμε τώρα, αλλά τώρα έχω φάει σκάλωμα. Σε DVD είναι. Goosebumps, έτσι. Όχι, στα DVD είναι αυτό, στάνταρ. Και είναι της MGM. Κάνα χοντρό, θα είναι. Όχι, λεπτό, όχι αυτό. Πέρα είναι τα. Δεν θα είναι εδώ πέρα. Να το, έλα. Αυτό. Τρόλ. Κάτι. Ναι. Τρόλ, παιδιά, αυτό εδώ. Τρόλ 1 και 2. Για το 2 μη ρωτήστε, βαριέμαι τώρα να σας ζητήσω. Άλλη φορά. Αξίζει όμως. Το 1 αξίζει. Τέλος πάντων, αυτός... MGM βλέπω, ε. Ναι, MGM δεν είναι παραγωγή της MGM, απλά την έχει κυκλοφορήσει η MGM. Το έχει κυκλοφορήσει, yeah. Αυτό είναι κυκλοφορία, είναι παραγωγή του Charles Band, Empire Studios, που έχει κάνει και την παραγωγή του πρώτου Reanimator, αν θυμάσαι. Λοιπόν, ο Carl Bickler έχει κάνει αυτό τα εφέ, είχε κάνει και τα εφέ στα Ghoulies. Τα Ghoulies είναι δικά του. Τα Ghoulies, ωραία τα Ghoulies. Έχει κάνει το εφέ και στο Carnosaur, Carnosaur που είναι του Roger Corman. Είναι από μιμήσεις με τα Jurassic Park. Τέλος πάντων, κατάλαβες. Ναι. Ο τυπάς οπότε είχε ένα background σε ειδικά εφέ. Η ταινία ξεκινάει πολύ σωστά, μπορώ να πω. Το introduction της ταινίας μας δείχνει κάποιες πλάνα, κάποιες σκηνές από τις προηγούμενες ταινίες και ξεκινάει με ατμόσφαιρα, μπορώ να πω. Δείχνει το νεκροταφείο, δείχνει βροχή και ακούς τη φωνή ενός γέρου εκεί πέρα να μιλάει που περιγράφει ότι υπάρχει ένας θρύλος στην κατασκήνωση της Crystal Lake, ένας δολοφόνος που δεν πεθαίνει και δείχνει στιγμιότυπα από όλες τις ταινίες. Σε κάνει ένα, βασικά επειδή είναι ακριβώς συνέχεια από το 6, σου δείχνει πώς, τι διαδραματίστηκε λίγο στο 6, πώς τελείωσε το 6 και μετά πάμε. Που βέβαια, να τονίσω τώρα σε αυτό, με αυτές τις ταινίες, παιδιά, δεν χρειάζεται να δεις και την προηγούμενη πίσω, να καταλάβεις το τι έγινε. Ναι. Το μόνο που σε ενδιαφέρει, εντάξει, αν είσαι και purist και τα λοιπά όπως είμαστε εμείς, δες τα με τη σειρά, αλλά να δεις το πώς πέθανα στην προηγούμενη ταινία. Αλλά και πάλι
η αρχή μας δείχνει και πώς τον σκοτώσανε. Ναι. Και έχει αυτό το ωραίο το recap. Και νομίζω μετά ναι, ξεκινάει η ταινία και ξεκινάει. Οι χρονιές τώρα έχουν αλλάξει. Δείχνει μια παλαιότερη εποχή στην Crystal Lake. Την πρωταγωνίστριά μας το κοριτσάκι. Έχουν τσακωθεί οι γονείς της. Ο μπαμπάς, από ό,τι καταλαβαίνουμε, χαστουκίζει τη μαμά. Ήταν καλός μπαμπάς, ναι. Ήταν καλός μπαμπάς. Ναι. Εγώ και αλίμονο, παιδιά, να γυρίζουν κάτι τέτοιο τώρα τη σημερινή εποχή, έτσι. Καλά, βασικά, όχι, υπήρχε. Θα το γυρίζανε κι αλλιώς, ναι. Κακός πατέρας, έτσι, ναι, το πρότυπο. Το ναι, κακό το ναι, πρότυπο, ναι, οι πατεράδες, ναι. Κακοί. Τέλος πάντων. Και αυτή η άθελά της, τέλος πάντων, σκοτώνει τον πατέρα της. Με την τηλεκίνηση. Βγαίνει έξω, πέφτουν τα δοκάρια πάνω του, αυτό. Και ερχόμαστε στο present day, τη σημερινή εποχή, 1988. Και η κοπέλα αυτή είναι μαζί με τη μητέρα της και πάνε στο Crystal Lake να συναντήσουν τον ψυχολόγο της, ψυχίατρο. Ψυχίατρο, κάτι τέτοιο ήταν, ναι. Να ξαναθυμηθεί κάπως τα παλιά, μια θεραπεία και καλά, για να... Μπας και τη συνεφέρει λίγο, γιατί... Που βέβαια δεν θέλει να τη συνεφέρει αυτός θέλει να της τα προκαλέσει αυτά, επίτηδες. Να την κάνει κανένα όπλο, να πούμε. Να την κάνει πολύ πιθανό έτσι. Να σημειωθεί ότι η μητέρα της, εγώ τώρα τα ξέρω αυτά λόγω που είμαι και fan Transformers, η μητέρα της, μια ξανθιά η κυρία, η Susan Blue. Η Susan Blue ήταν δεκαετία του 80, βασικά και 90. Ήταν voice actor στα Transformers, έκανε τη φωνή της RC, της θηλυκιάς Transformer, που γινόταν σε ένα ροζ αυτοκίνητο. Και επίσης ασχολιόταν γενικά αυτή με τα Transformers, ήταν director, voice director που λέμε, σκηνοθέτης των φωνών και καλά, κάπως έτσι είναι, με τους ηθοποιούς. Και εννοείται, ξέρεις, ο γιατρός της κοπέλας ποιος είναι. Ναι, αυτό το έχω σημειώσει. Είναι ο ένας και μοναδικός. Έχω γράψει και το όνομά του εδώ πέρα, δεν θυμόμουν. Πού είναι. Ο Τέρι Κίσερ. Τέρι Κίσερ, μπράβο. Ή αλλιώς, πες μου. Είναι ο τρελός Σαββατοκύριακος του Μπέρνι. Ο τρελός Μπέρνι. Weekend at Bernie's. Η μια είναι, το γράφω, το έχω σημειώσει. Είναι, παιδιά, αυτό που θα σας δείξω τώρα. Είναι στο top 10 των καλύτερων κομμωδιών που έχουν βγει ποτέ για μένα. Ένα τρελό από το κύριο Κουστουμπέρνη, παιδιά, εντάξει. Τι να πω. Ναι, αυτό το έργο... Πρωτότυπο. Ναι, εντάξει, πρέπει να το δει κάποιος. Μην ξεφύγουμε από το θέμα. Ναι. Απλά ο Τέρι Κίσερ, που είναι βασικά αυτός εδώ πέρα που είναι στη μέση που βλέπετε, είναι ένα πτώμα στην ουσία. Και στην ταινία είναι δύο πρωταγωνιστές και προσπαθούν να κάνουν το πτώμα, δείξουν ότι είναι ζωντανό. Είναι ζωντανό. Αυτό. Τρελό. Πολύ γέλιο. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια αναφορά. Γιατί όχι. Α, επίσης, ξέρεις ότι το Σαββατοκύριακο στον Μπέρνι, ξέρεις ποιος το έχει σκηνοθετήσει. Ποιος. Τεντ Κότσεφ λέγεται. Είναι ο σκηνοθέτης. Κάτσε, το έχω πει σωστά. Τεντ Κότσεφ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τεντ Κότσεφ, ναι. Είναι ο σκηνοθέτης του First Blood, του πρώτου Ράμπο. Έλα ρε. Ναι, αυτός το σκηνοθέτησε. Δυνατός, ε. Ναι. Δεκαετία του 80 όλα αυτά. Του 89 συγκεκριμένα, αλλά και πάλι το πιάνει. Έχω σημειώσει, μιας και το πες, έψαχνα να βρω το όνομά του. Λοιπόν, ναι, ο Τέρι Κίσερ, όπως το λες. Αυτό βγήκε το 1988 και αυτό βγήκε το 89. Δηλαδή, ένα χρόνο μετά, τι ταινία έπαιξε ο τύπος μέσα. Ναι. Τίποτα. Τον τραβήξαμε το πτώμα εκεί πέρα από το Jason, έλα κάνε το πτώμα πάλι. Ωραίος. Ωραίος και πανέξυπνος, δηλαδή φαντάσου, κάνε το πτώμα και να σε πληρώσουμε κιόλας. Ναι. Καλά, δύσκολο έργο, επειδή ήταν και με μίμους έπρεπε να κάνει. Τόσο. Πάμε εδώ. Πάμε πάλι στην ταινία μας. Λοιπόν. Και το σενάριο είναι αυτό πάνω κάτω με την κοπέλα. Πάει εκεί πέρα να θυμηθεί τα παλιά. Ο γιατρός είναι λίγο ύπουλος, θέλει να. Όλα αυτά τώρα, παιδιά, είναι δικαιολογίες τώρα. Απλά για να δούμε πάλι σφαξίδι κτλ. Και έχουμε κλασικά στο σπίτι το δικό της, το πατρικό, το παλιό. Έχουμε ένα σπίτι που είναι δίπλα. Γειτονικό, μπράβο. Που έρχονται διάφοροι έφηβοι που είναι στα 35-40 χρονών και είναι έφηβοι. Ηλικιακά. Η φάση είναι αυτό που λες, έχεις δίκιο. Αλλά βλέπω, ρε φίλε, και κάτι φωτογραφίες που δείχνουν στο διαδίκτυο από κάτι παλιές σειρές. Είσαι στη σκιά του Jason τόση ώρα. Να τον μετακινήσουμε λίγο. Παιδιά, ο Jason αποχωρεί από το πλάνο. Καταρχάς, είναι γιατί πριν αποχωρήσει. Να τον δείξουμε. Να τον δείξουμε. Βγάλω για τη μάσκα.
Ωραία. Αυτό, παιδιά, είναι. Ναι. Κοιτάξτε το μορφόπεδο, κορίτσια. Σας αρέσει. Κούκλος. Φυλάκια. Αυτό εντωμεταξύ, τώρα μια συμβουλεύεται το πρόσωπό του. Παιδιά, αυτό είναι αυτή η φιγούρα που βλέπετε του Jason. Κοιτάξτε εδώ, έτσι. Αυτό είναι μια carbon κόπια, ακριβώς το πώς εμφανίζεται στην ταινία, στο έργο. Που κάνει τα αφέ ο Carl Bickler. Και νομίζω αυτή είναι η καλύτερη μορφή του Jason σε όλες τις ταινίες που έχουμε δει. Το ίδιο συμφωνώ 1000%. Σπονδυλική στήλη από εδώ πέρα πίσω. Τα κόκαλα, ναι. Τα κόκαλα. Στα γόνατα. Και εντωμεταξύ το πρόσωπό του, παιδιά, δεν μιλάμε τώρα για μια αποκριάτικη μάσκα. Από σύνθεση, μιλάμε για πρόσωπο το οποίο κινούνται όλα. Δηλαδή είχαν ρίξει λεφτά. Πρέπει να έχει και animatronic πάνω αυτό. Ναι. Και. Εντάξει, δεν ξεφεύγουμε. Αυτός που τον υποδίεται είναι ο Κέιν Χόντερ. Ο Κέιν Χόντερ, δηλαδή, είναι ο πιο γομάρης ο Jason. Και είναι. Και είναι ο καλύτερος Jason, δηλαδή η ερμηνεία του σαν Jason που μπορεί σε μερικούς να λέτε τι είναι. Είναι απλά να βάζει μια μάσκα και πας. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Όχι. Δεν είναι και έτσι. Αποκτά χαρακτήρα. Αποκτά χαρακτήρα. Δηλαδή ένας ο οποίος δεν μιλάει και φοράει μάσκα, δεν βλέπεις το πρόσωπό του και του δίνει ζωή και τον κάνει δηλαδή ιδιαίτερο. Και χαρακτήρα αυτό θέλει επαγγελματισμό. Δεν είναι ό,τι και ό,τι. Βέβαια. Τέλος πάντων. Και είναι Χόντερ, είσαι Θεός. Μπράβο σου. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Για το σενάριο και θέλω να σε ρωτήσω λίγο. Πες μου. Είχαμε μείνει στο ότι υπάρχει το γειτονικό σπίτι που είναι η έφηβη. Κλασικά η έφηβη, πάντα με έφηβους έχει να κάνει το έργο. Που το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο για τους έφηβους που λες, νομίζω ότι είναι άχρηστη γενικά όλοι τους. Θα σου πω και θέλω να μου πεις και εσύ. Αυτό που πες για την ηλικία, που όντως παιδιά υποτίθεται ότι είναι παιδαρίλια και μοιάζουν 40 χρονών και 35. Έχω δει κάτι φωτογραφίες έτσι στο ίντερνετ που ανεβάζει ο κόσμος με παλιές σειρές και τις συγκρίνει με καινούργιες σειρές και σου λέει: οι ηθοποιοί αυτής της σειράς με αυτή τη σειρά είναι 35 χρονών και δύο. Και τις βλέπεις στη μία σειρά είναι γέροι, δηλαδή σε φάση βγαίνουν σε σύνταξη φάση. Και στη νέα εποχή, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, έχει αλλάξει πιθανολογώ λίγο και το DNA και όντως μπορεί να ήταν να φαινόταν μεγάλη, να ήταν και μεγάλη. Αλλά οι ηλικίες έχουν αλλάξει πλέον. Τα 30, τα τώρα και τα 40. Καμία σχέση. Δεν έχουν καμία σχέση με τα 30 και τα 40, το 80. Καλά, και πιο πίσω δεν το συζητάμε. 40 χρόνια ήσουν αγέρος παλιά. Αυτό που λες ισχύει. Αυτό που λες ισχύει. Καλά, η δικιά μας γενιά τώρα είμαστε προχωρημένοι. Κομπλέ είμαστε. Εμείς είμαστε άστα, κομπλέ είμαστε. Πανεμφεσούλα ήταν αυτό. Να δούμε τώρα συνομήλικούς μας δεκαετία του 80. Ναι. Κάντε σύγκριση αυτού τώρα με εμάς πώς είμαστε τώρα. Ναι. Σκέφτε εδώ πέρα, κοίτα τι κάνουμε. Εδώ. Αυτό που λες έχει δίκιο, βέβαια, και εννοείται ότι και πολλές ταινίες τότε και πάλι με αυτό που όντως ισχύει, που λες για το DNA που είχε αλλάξει. Μεγαλωμένοι όλοι. Και πάλι όμως, αν κοιτάξεις και το Internet Movie Database κτλ., όντως είχαν άτομα τα οποία δεν ήταν εννοείται έφηβους, δεν βάζανε. Σίγουρα. Ήταν άνω των 25 όλοι και μερικοί 30 κιόλας. Χαλαρά. Για πες. Πόσες ταινίες βγάζουν. Τώρα παρένθεση, αλλά πόσες ταινίες βγάζουν που είναι 18 χρονών, λέει η πρωταγωνίστρια, και είναι 25-30, να πούμε. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να μου πεις λίγο για τους χαρακτήρες, λίγο πιο ξεχώρισες κανέναν, έτσι, διαλόγους, φάση. Διαλόγους, φάση, λοιπόν, για τους χαρακτήρες. Η πρωταγωνίστρια ήταν, νομίζω, καταπληκτική, η ηθοποιός που την υποδέθηκε, έδωσε καλή ερμηνεία, δηλαδή, και παρόλο που γνωρίζεις ότι παίζεις, πρέπει να παίξεις σαβούρα, ας το πούμε, δεν θα πάρεις Όσκαρ. Είχε καλή ερμηνεία, εγώ πιστεύω. Η μάνα της, εντάξει, επαγγελματίας ηθοποιός, καλή ερμηνεία. Ο Τέρι Κίσερ που έχουμε συζητήσει πριν, ο κακός, μια χαρά και αυτό στο σκοπό ήταν του. Μια χαρά το σκοπό του έκανε, παρόλο που, εντάξει, δεν του είχαν δώσει και κάτι πολύ παραπάνω. Δεν ξεδιπλώνει κανένα ταλέντο, να έχεις δίκιο. Και πέρα από τον γκόμενο και καλά της κοπέλας που αποκτάει πιο μετά, που αυτός, εγώ πιστεύω, τον βάλανε απλά μόνο για το όμορφο το πρόσωπό του. Για το ρομάτζο. Και το ρομάτζο, όλοι οι υπόλοιποι ήταν άχρηστοι, εγώ πιστεύω. Ναι. Ένα άτομο το οποίο θα θυμηθώ, που θυμάσαι, εννοείται είναι η κοπέλα ή η κακιά, η καριόλα που λένε, η ξανθιά. Μπράβο. Αυτή. Οι υπόλοιποι για μένα ήταν εντελώς άχρηστοι, που έχουμε ένα μικρό downgrade, μπορώ να πω, από το προηγούμενο το επεισόδιο, που στο νούμερο 6 ήταν κάποιοι, παρόλο που ξέρεις ότι θα πεθάνετε όλοι,
είχαν δώσει ένα τσικ, ένα κλικ στον κάθε χαρακτήρα κάτι. Εδώ πέρα ήταν όλοι έτσι, ούτε χρειάζεται να θυμηθείς τα ονόματά τους, τίποτα. Ήταν, για μένα ήταν γιο όλοι. Ήταν NPCs απλά να υπάρχουν εκεί για να πεθάνουν. Εσύ? Το ίδιο έχω, έχω σημειώσει, έχω γράψει το εξής, το διαβάζω λίγο από εδώ πέρα. Ναι, σε παιδιά. Παρότι η κοπέλα πάει σε ένα σπίτι με, με τη μητέρα της και το ψυχολόγο ψυχίατρο, ότι ήταν αυτός για να τη θεραπεύσουν θεωρητικά, έτσι. Και απέναντι, στο απέναντι σπίτι, βασικά η νεολαία ετοιμάζει ένα πάρτι. Θα κόψουν μπριζόλες μετά. Έτσι εννοείται. Στα φάμα. Ετοιμάζουν ένα πάρτι. Λοιπόν, τι, σχετικά με τους χαρακτήρες θέλω να το πω, ότι σαν ταινία έχει τόσους πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες και με την έννοια ότι καρικατούρες που ίσως και να μην χρειαζόταν. Δηλαδή αυτό που λες εσύ. Δηλαδή υπάρχει ο cool χαρακτήρας που είναι ότι πρωταγωνιστή. Okay, το καλό παιδί. Χρειάζεται. Υπάρχει το κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο, η ξανθιά ή τέτοια. Υπάρχει ο γκίκο σεναριογράφος επιστημονικής φαντασίας, ήταν ένας εκεί που θέλει να κάνει σεναριάκια. Υπάρχει, ο loser, υπάρχει ο μαστουρωμένος. Ο χασικλής, μπράβο, οι άσχημοι και άλλοι πολλοί τα οποία... Και, το κλασι... και ένα μαύρο ζευγάρι. Και το μαύρο. Τι μαύρο, βέβαια. Τέλος πάντων, σαν φιλοσοφία, σαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, υπό κανονικές συνθήκες δύσκολα θα τους έβρισκες. Σε να κάνουν παρέα. Και να δένουνε. Οπότε, τέλος πάντων, ίσως σεναριακά δεν θα έπρεπε. Αλλά τέλος πάντων, τι κάνει. Είναι λες και ότι πήραν το. Δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Σωστό αυτό. Και είναι λες ότι πήραν απλά το σενάριο. Το... Πήραν, κάναν κάτι τικ. Να βάλουμε τις χαρακτήρες. Τσακ, τσακ, τσακ. Μπράβο, ένα από κάθε κατηγορία. Α, είχαμε επίσης και τον. Είχαμε και το κακομαθημένο το πλουσιό κόριτσιο και είχαμε και τον καλομαθημένο το πλουσιόπαδο. Ναι, ήταν και ήταν το πλουσιόπεδο, οι Playboys εκεί. Η Playboy κοπέλα. Ναι, είχε πολλούς χαρακτήρες. Ναι, ήταν, τους θυμάσαι όλους, λόγω του ότι, εντάξει, όπως είπαμε, είναι τα χαρακτηριστικά τους αυτά, αλλά σαν χαρακτήρες ήταν γιοκ για μένα εντελώς, εντελώς. Ήταν μια μίξη, δεν ξέρω αν χρειαζόταν, αυτό. Δηλαδή φαντάσου ότι και στο προηγούμενο επεισόδιο, το 6 δηλαδή, παρόλο που δεν ήταν πρωταγωνιστής, δηλαδή ο Σερίφης πήγε, εγώ τον συμπάθησα. Ο πατέρας της κοπέλας. Δηλαδή, πέρα, το συμπάθησα και όταν πέθανε, δηλαδή, με ενόχλησε κάπως. Λέω, τι έγινα. Ναι, όντως. Που αξίζει να πούμε, αυτός ήταν ένας καταπληκτικός θάνατος. Ναι. Που τον έπιασε και τον έσπασε. Τον δίπλωσε στα δύο, παιδιά. Ωραίος, ήταν από τους ωραίους θάνατους. Ναι. Έξι. Τώρα, για την πρωταγωνίστρια του 7, δεν ξέρω το όνομά της και τα λοιπά. Το ξέρεις εσύ αυτό, έχει ένα τριπλό είναι το όνομά της, μου φαίνεται. Mary Lynn Lincoln, κάπως ναι, έτσι λέγεται. Πάρκ, κάτι τέτοιο μεγάλο είναι. Τέλος πάντων, πολύ ωραία. Σε ομορφιά μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Στο ρόλο της αυτό που είπες, πολύ καλή. Ανταπεξέρχεται στο ρόλο του, έχει παίζει πάρα πολύ καλά. Παίζει και εγώ δηλαδή, τη θεωρώ ότι ξεχωρίζει στο έργο. Και ξέρεις, μετά από αυτή την ταινία δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή ψιλοχάθηκε. Έχει κάνει κάτι Z-movie, B-movies μου φαίνεται, που δεν βλέπονται. Τους ακολουθεί μετά κάποιος από αυτούς. Ναι, ναι. Okay. Ήθελα να πω ένα εξτρά, δεν ξέρω αν το έχεις σημειώσει κι εσύ, ότι η ταινία βγήκε το 88, βγήκε και το Σαββατοκύριακο του Μπέρνι το 89 που είπαμε. Τέλος πάντων, το 88 από την άλλη πλευρά βγαίνει εφιάλτη στο δρόμο με τις Λεύκες, το επεισόδιο 4. Το 4, ναι. Την ίδια χρονιά. Το Dream Master. Όπου εδώ πέρα έχουμε την τηλεκκίνηση. Στο Dream Master, αντίστοιχα, η πρωταγωνίστρια έχει και αυτή κάποιο χάρισμα. Δεν θυμάμαι τι, αλλά κάτι έχει. Το χάρισμα τη ήταν η Άλες. Όχι, Άλες τη λέγανε. Άλες, η Λίσα Wilcox είναι η ηθοποιός. Άλες είναι στην ταινία. Αυτή είχε ένα χάρισμα το οποίο μπορούσε να διεισδύσει στα όνειρα των αλωνών. Α, μπράβο. Ό,τι να είναι, αλλά τέλος πάντων, ναι. Ναι. Οπότε βγαίνουν δύο ταινίες, τα δύο αντίπαλα franchise εισαγωγικά, την ίδια χρονιά, όπου οι πρωταγωνίστριες έχουν... Βγήκαν ίδιο μήνα κιόλας, ξέρεις, δεν εγώ δεν ξέρω. Ξέρω ότι βγήκαν 88, γιατί 88, κάτι μου θύμισε το σενάριο και το ψάξα. Ναι, ναι, σωστό αυτό. Οπότε, μαζί, ίδια χρονιά. Και η γυναίκα, η πρωταγωνίστρια. Καλά, σε αυτά τα παλιά ήταν πάντα γυναίκα, πάνω κάτω. Ναι, όντως. Ήταν πάνω κάτω. Ακόμα και στο προηγούμενο, παρόλο που ήταν ο πρωταγωνιστής ο Τόμι Τζάντης και καλά. Ναι, εντάξει. Το κάνανε ωραίο. Η κοπέλα, η κοπέλα τον βοήθησε και ήταν το κάνανε ωραίο. Το κάνανε ωραίο αυτό. Ναι.
Παρεπιπτόντως, μιας και που πες για Εφιάλτη 4, ο σκηνοθέτης ξέρεις ποιος είναι, έτσι. Στο Εφιάλτη. Το 4, ναι. Ρένι Χάρλιν. Τι είναι αυτό, για πες μου. Deep Blue Sea, Cutthroat Island, εντάξει, μια χαρά. Cliffhanger, Σταλόνα. Εντάξει. 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 Μαλάκας. Δεν κάνει άχρηστος, ε. Ναι. Α, και Die Hard 2. Α, εντάξει. Έχει κάνει ταινιάρα στην ομαξιά αυτός και για κάποιο λόγο τον βρίζουν όλοι. Πατώνε. Καλά, εντάξει. Πατώ, δηλαδή όλες τις ταινίες, ναι, ήταν... Die Hard 2 εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Κοίτα, Το 4, Friday, δεν μου άρεσε πολύ. Ναι, εντάξει. Το cliffhanger που λες, ας πούμε, ή το ένα το άλλο, κοίτα να δεις, αν πατώσω μια ταινία, δεν απαραίτητο ότι μπορεί να φταίει και η σκηνοθεσία κτλ. Καλά, δεν συζητάμε για τα τωρινά. Ποτέ. Μπορεί να επισκέστη και από κάποια άλλη που ήταν καλύτερη την ίδια περίοδο. Λέμε τώρα. Καλά, θέλει και ένα κακό σενάριο κιόλα, δεν ναι. Είναι και αυτό έτσι η σκηνοθεσία. Όχι. Απλά δυστυχώ ο σκηνοθέτη καμιά φορά μπορεί να πάρει ένα κακό σενάριο και έχω ακούσει κιόλα ότι μπορεί να γυρίσει μια ταινία. Και πολλές φορές δεν κάθεται αυτός στο editing room να ενώσει τα κομμάτια, το αναλαμβάνουν άλλοι. Και άλλοι μετά παίρνουν αποφάσεις, θα κόψουμε αυτό. Αλλά η ευθύνη πέφτει πάνω του. Ναι. Αλλά μετά τον παίρνει μπάλα, δηλαδή. Αυτό είναι ο λίγος. Okay. Όχι, πάντως είναι καλό βιογραφικό, αυτό δεν το ξέρω. Θα πούμε και για Nightmare κάποια στιγμή. Ναι. Τα έχω εκεί πέρα, οι κασέντες είναι εκεί παραπάνω. Σας περιμένουμε. Πες μου λίγο για τον Jason. Κάτι ανέφερες για τη μορφή του. Ο Jason, παιδιά, τώρα βασικά έχουμε και την πιο μικρή φιγούρα εδώ πέρα που είναι της NECA. Πάλι βασικά της NECA και αυτό φιγουρίτσα, αλλά θα πάρουμε, μου φαίνεται, τον μεγάλο εδώ πέρα, τον αδερφό του. Κοίταξε, Δημήτρη, για μένα ο Jason, αυτός εδώ πέρα που είδαμε σε αυτή την ταινία, νομίζω από όλα τα Friday έχει την καλύτερη μορφή. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τώρα σαν σκηνοθέτη, έχουμε έναν ο οποίος είναι ειδικός στα ειδικά εφέ, έτσι. Το τερμάτισε. Και το τερμάτισε εντελώς. Η μορφή του, παιδιά, τίποτα. Είναι ένα πτώμα στην ουσία. Ένα πτώμα. Αυτό τώρα γιατί είναι ο Jason έτσι. Να, κοιτάξτε λεπτομέρεια. Η αλυσιδούλα τώρα αυτή είναι πως τον είχαν δέσει στον πάτο της λίμνης από το νούμερο 6. Που είχαν δέσει την πέτρα. Την λεπτομέρεια. Και το σπάσιμο εδώ πέρα είναι όταν τον εβόλησε η κοπέλα με την προπέλα. Και έκανε κλάκι και καλά σπάσε ο λωμός, νομίζω. Όλο αυτό είναι φυσικό επακόλουθο, ρε παιδί μου, το πώς θα ήταν, ξέρω εγώ, πραγματικά ένα πτώμα στον πάτο μιας λίμνης που τον έχουν φάει, ξέρω εγώ, τα ψάρια, σε πλήρη αποσύνθεση είναι. Ρότεν. Ρότεν. Σκέφτηκες ποτέ και τη μυρωδιά του, πώς θα ήταν. Άστε. Φαντάζεσαι έξω από τη λίμνη τώρα και σε όλη την ταινία του μεταξύ είναι γλίτσα. Ναι. Είναι σαν τον Τάρμαν από το Return of the Living Dead. Είναι γλίτσα. Ναι, όχι. Γυαλιστερό, μούχλα, σαπίλα. Ναι, όλα. Όχι, για μένα είναι ο καλύτερο Jason ever και ναι. Αυτό που τον υποδίωκε το Kane Hodder, ο προηγούμενο, ο CJ Graham που τον είχε κάνει στο 6, ήταν αυτό που έκανε τι πρώτε ενδείξει του χαρακτήρα. Ότι ξέρεις, τον έδειχνε μια προσωπικότητα. Αυτό το τελειοποίησε εντελώ. Ναι, πολύ ωραία. Χαρακτηριστικό του, που είναι και λίγο ντουλάπα. Είναι αυτές που κάνει κάτι απότομες κινήσεις, αλλά και η αναπνοή του που κάθε και κάνει αυτό το πράγμα από πέρα. Είναι τρομακτικός, τελείωσε, δεν υπάρχει... Ήταν εξαρτητικός. Είχα γράψει και εγώ, το έχω σημειώσει, ότι είναι η πιο βρώμικη εμφανισιακά εκδοχή του Jason. Πραγματικά, ναι. Σάπιος τελείως. Για το χαρακτήρα που λες, όντως φαίνεται διαφορά. Θα έλεγα ότι έχει έναν χαρακτήρα τσαμπουκά και αλήτη με την έννοια ότι σε προηγούμενο σαν και εμάς λέμε ναι, ακριβώς έτσι, κολόπεδο, κολόπεδο. Στα προηγούμενα έργα έχει τον Jason που απλά σφάζει και συνεχίζει εδώ ήταν σφάζει αλλά δεν μένει στο ότι τον έσφαξε, τον πιάνει, τον πετάει παραπέρα, δηλαδή τον κοπανάει, τον πετάει. Σαδιστές. Ναι, είναι σε φάση δηλαδή και σταμάτα να με ενοχλείς, λέει στο πτώμα και φύγει από μπροστά μου. Ναι. Θυμωμένος δηλαδή πολύ. Ναι, πολύ θυμωμένος. Ναι. Δηλαδή φύγει από μπροστά μου, εγώ θέλω να πάω σε αυτήν που με ξύπνησε. Ξέρω εγώ. Οπότε ό,τι μπαίνει μπροστά του, πέρα από το ότι το σκοτώνει, δεν το αφήνει και συνεχίζει. Το στέλνει για διάβαστο, ρε παιδί μου. Χαρακτηριστική σκηνή που είναι και από τις αγαπημένες μου θανάτους στο έργο. Ο Λονόν νομίζω είναι. Για πες το, πες το, πες το. Αυτό με τον υπνόσακο, λογικά λες. Και αυτό... Που μπερδεύτηκα και ο υπνόσακος εννοείται είναι... Και έχω με την... Trademark, ο υπνόσακος είναι trademark του Jason. Αυτό και εμένα ο πιο... Είναι ο υπνόσακος, αλλά εμένα μου αρέσει ο θάνατος με της ξανθιάς. Αυτός. Αυτό, εντάξει. Αυτός.
Αυτό, παιδιά, είναι ό,τι πιο brutal νομίζω υπάρχει. Η Ξανθιά, λοιπόν, είναι και καλά η μισητή κοπέλα της... βασικά είναι και η πρωταγωνίστρια Ξανθιά. Και αυτή είναι. Ναι, μια και λέμε μια Ξανθιές τώρα. Κάτι το που μου ήρθε τώρα, παρατήρησες ότι στα Παρασκευή και 13, σε αρκετά, ακόμα και στο 2 αν θυμάμαι, 3 δεν θυμάμαι τόσο πολύ, η πρωταγωνίστρια σύντος είναι Ξανθιά, που σε πολλές ταινίες, τουλάχιστον τις μοντέρνες τώρα πλέον ταινίες, το έχουν γυρίσει. Καλά, ναι. Η Ξανθιά είναι πάντα συνονόματος του... της... Χαζής και... Χαζή, της καριόλας, πουτάνας, που λέει ψούλα και τα λοιπά. Στις ταινίες αυτές όμως είναι η έξυπνη και είναι και η πρωταγωνίστρια. Εντάξει. Η κακιά τώρα εδώ πέρα η Ξανθιά είναι το στερεότυπο. Ναι, εδώ είναι το πλουσιοκόριτσο που λέγαμε. Το πλουσιοκόριτσο. Λοιπόν, αυτή έχει ένα από τους πιο brutal θανάτους και ο οποίος δεν στο δείχνει εντελώς, δεν δέλεψε αίματα. Ναι, ναι, ναι. Απλά η όλη σκηνή διαδραματίζεται, την δείχνει από πίσω, ανοίγει την πόρτα να βγει, είναι ο Τζέισον μπροστά και έχει ένα τσεκούρι. Και έτσι δίνει τσεκουριά, αυτό το βλέπεις στο κεφάλι, μέσα στη μάπα, δεν το βλέπεις αυτό. Απλά βλέπεις το πίσω μέρος του σώματος να τραντάζεται και τη σηκώνει σαν σακί με πατάτες. Αυτό. Και την πετάει και από κάτι καναπέδες και στην άκρη του δωμάτιου. Χτυπάει στον τοίχο και πέφτει μετά κάτω πάνω στο κομοδίνο. Μαζί με την τηλεόραση είχε τύχει εκεί πέρα. Κάτι με κάτι καναπέδες με πολυθρόνα και έφυγε. Ναι, τοίχο και πάει. Πώς τσαλακώνει το χαρτάκι και το πετά τοίχο και στο καλάθι το. Τον Αχρήστο, ναι, ναι, κανονικά. Και τη παπάτα. Εκεί είναι που κολλάει αυτό που λέω, ότι έχει τσαμπουκά. Δηλαδή υπό άλλες συνθήκες θα την έσφαζε και απλά θα συνέχιζε ή ξέρω εγώ θα ξύλωνε το τσεκούρι και θα πήγαινε παραπέρα. Τη σφάζει και επειδή θέλει να πάει στους άλλους που είναι πιο πέρα στο δωμάτιο, λέει καριόλα, φύγε από μπροστά μου. Χαρά και την πετάει έτσι. Δηλαδή αυτό δεν έχει. Έχει αναπτύξει χαρακτήρα κιόλας. Μπορεί να είναι ζόμπι, ναι, αλλά έχει attitude. Έχει, αυτό ισχύει. Και μου άρεσε πολύ αυτό. Είναι αυτό, ναι, αυτό και ο θάνατος εκεί πέρα που πάμε με τον υπνόσακο. Να τονίσουμε τώρα, μιας και πουλάμε λίγο για τους θανάτους, από όλες τις ταινίες, το νούμερο 7 δέχτηκε τα χειρότερα κοψίματα, τα λέμε τώρα. Γυρίσαν τόσες πολλές σκηνές με πραγματικά brutal αίμα και τα λοιπά, τα κόψαν όλα. Και η ταινία τώρα, δηλαδή, όπως και οι προηγούμενοι, όπως και αρκετές τώρα, που να κάνω μια παρένθεση για τα Παρασκευή 13, έχουν αποκτήσει αυτή την φήμη, την notorious φήμη, το notorious, πώς λέγεται στα ελληνικά, κόλλησα τώρα, διαβόητη, περιβόητη φήμη, που μάλλον αυτό έγινε όταν στο προάβλιο του σχολείου, ότι είναι τρομακτικά, δεν έχουν και πολύ αίμα. Και δεν τα λέω με σύγκριση με τα καινούρια, δεν το συγκρίνω τώρα με του Eli Roth, τώρα το hostel ή τα show και τα λοιπά. Αλλά ακόμα και τότε δηλαδή ήταν λίγο tame. Τέλος πάντων, είχαν κοπεί πάρα πολλές σκηνές και θα συζητήσουμε για τη σκηνή με τον υπνόσακο. Έχω διαβάσει και ο ίδιος ο σκηνοθέτης είχε πει ότι η σκηνή διαρκούσε περισσότερο. Τη σηκώνει την κοπέλα που είναι στον υπνόσακο και την κοπανάει στο 2-3 φορές. Και στην τρίτη φορά σκάει ο υπνόσακος και φεύγουν αξιοαίματα και διάφορα. Να σου πω κάτι. Και αυτό θα κόψανα. Δεν θυμάμαι, γιατί είναι αυτό που σου είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι έχω αναμνήσει από τα έργα. Έκατσα και τα έκανα ένα refresh τώρα, ρε παιδί μου, για να μιλήσουμε. Σε πίεσα να κάνεις κάτι που δεν ήθελες. Με φάνησες, με τη ματσέτα εδώ. πώς το λένε, τη σκηνή με τον υπνόσακο στο μυαλό μου, εγώ τη θυμάμαι τρεις επαναλήψεις. Ματσέτε takes no for answer. Πώς θα με λέγει ο Ντάνι Τρέχο. Ναι, ναι. Έλα, για πες. Στο μυαλό μου την έχω τη σκηνή ότι τη χτυπάει παραπάνω. Το έχει κάνει και σε άλλα έργα παλιότερα ή μόνο εδώ γίνεται το χτύπημα του υπνόσακου. Θα το μπερδεύεις, θα σου πω. Με τον υπνόσακο έχει... Το έχεις μάλλον μπερδέψει με τον Jason X, το νούμερο 10. Το κάνει εκεί. Το κάνει, αλλά που είναι κωμωδία εντελώς. Το συζητήσουμε αυτό σε άλλο επεισόδιο. Ναι, ναι, εντάξει, ώρα πάνω. Και το χτυπάει πολύ και είναι ακόμα ζωντανό και χαμίζει. Εντάξει, ξέρεις, θα το έχω εκεί. Αλλά είναι αυτή η σκηνή και επίσης η σκηνή αυτή που περιγράψαμε με την κοπέλα, την Ξανθιά, που είπαμε με την τζεκουριά. Αυτό είναι must. Το κόψανε και αυτό. Είχε σκηνή το οποίο σου δείχνε μπροστά το πρόσωπό τη που ήταν ανοιγμένο και τα μάτια παίζανε. Μόνο και μόνο το ότι ασχολήθηκε κάποιος να το φτιάξει αυτό ηλεκτρονικά, ναι, ηλεκτρονικά, animated και τα λοιπά, με λάτεξ, είναι κρίμα, δηλαδή αυτά πήγαν χαμένα.
Δεν υποστηρίζουμε να βλέπουμε θάνατο κοπέλα τώρα και γυναίκα προς Θεού, έτσι. Αλλά μόνο και μόνο που το έφτιαξε τώρα κάποιος. Ναι. Αλλά και πάλι όπως λειτουργεί η σκηνή με να μου αρέσει. Όχι, μια χαρά. Απλά σκέψου τώρα, ρε παιδί μου, και όλα σαν σκηνοθέτη τώρα να έχει κάνει το vision εκεί, να έχει τώρα. Το έχει πει, ναι. Να το έχει γυρίσει έτσι και να πάνε να στο πετσοκόβουν. Δηλαδή. Αν υπάρχουν, να βγάλουν και μια director κάποια στιγμή. Δεν θα βγει. Δεν πρόκειται. Δεν μπορεί. Αυτά έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί εντελώς, λέει. Και ακόμα και η σκηνή της που σκοτώνει τον Μπέρνι, τον Τέρι Κίσερ. Το έχουμε και εδώ πέρα το όπλο. Με αυτό το πλάκι εδώ. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα τον έχει πετάξει κάτω και τον κόβει εδώ πέρα. Δεν δείχνει τίποτα βέβαια. Είχα διαβάσει. Πολύ χαλαρό ήταν, ναι. Τίποτα δεν έδειξε. Αλλά είχα δει σε συνεντεύξεις ότι το ρίχνα κανονικά. Και το έβαζε και έβγαζε και τα ντόστια έξω κιόλα. Και όταν το σήκωνε έξω, το έβγαζε με τα ντόστια έξω. Ποιότητα, ποιότητα. Ναι, ναι. Μιλάμε πολύ μπρουτά, αλλά αυτά τα κόψαμε. Κρίμα, κρίμα. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ωραία, είπαμε για τους θανάτους. Σκηνοθεσία της ταινίας πώς σου φάνηκε? Γιατί έχω να πω κάποια πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν στην ταινία αυτή. Θα σου πω. Λείπει το στοιχείο του χιούμορ. Σε σχέση με το προηγούμενο, το έχουν πιο σοβαρό. Ένα downgrade, το οποίο να κάνω μια... Θα σε διακόψω σε αυτό εδώ πέρα, που καλά εγώ σε ρώτησα, αυτό έχεις απόλυτα δίκιο. Η προηγούμενη ταινία ήταν mainstream, όπως είπαμε, διασκεδαστική, σκηνοθετημένη πολύ ωραία, κέφι και μερά, και ήταν κάτι... Happy, δεν το λες. Όχι, το βλέπεις όμορφα. Το βλέπεις όμορφα. Αυτό εδώ πέρα έχει ξαναπήγε όπως ήταν τα παλιά τα επεισόδια που είναι 100% σοβαρά. Σοβαρό, ναι. Πολύ σοβαρό, dead serious, το οποίο νομίζω όταν έχεις φτάσει στο νούμερο 7 δεν χρειάζεται πλέον, δηλαδή το έχεις ξεπεράσει. Ναι, και συνήθως στα έργα όταν έχεις μια πετυχημένη, δεν ξέρω τώρα εσύ πρακτικά ποιο πήγε τι, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν το προηγούμενο ενδεχομένως να ήταν πιο πετυχημένο, δεν ξέρω. Οι ταινίες... ακολουθείς τη συλλογή, λέω, τη συνταγή. Οι ταινίες αυτές, από το 1 μέχρι το 4 πηγαίνανε μέχρι πάνω. Κορυφή. Δεν θυμάμαι τώρα καθόλου, το 4 μπορεί να κάνει και 35 εκατομμύρια, μπορεί να κάνει 40, δεν είμαι σίγουρος. Γυρισμένοι με 5 εκατομμύρια τότε. Ναι. Από το 5 ξεκίνησε ο κατήφορος και όσο πηγαίνανε ταινίες βγάζανε και λιγότερο. Το 6 νομίζω έκανε κάτι σαν 20 εκατομμύρια 19 και μετά αυτό πήγε στα 18, δηλαδή έπεφτε λίγο. Φτάσανε. Ναι. Τέλος πάντων, λείπει το χιούμορ, λέω, σε σχέση με το 6, παρότι είναι η συνέχεια του, ναι. Συνέχεια. Και καταλαβαίνεις από εκεί ότι έχει αλλάξει και σκηνοθεσία. Ένα άλλο σκηνοθέτης, δεν χρειάζεται να το διαβάζεις, το καταλαβαίνεις από το τέτοιο. Λοιπόν, τι άλλο έχω πει, υπάρχει μια χαλαρότητα γενικότερα στο έργο, δηλαδή στην αρχή του, η οποία προς το τέλος γίνεται, λέω, πιο δυναμική και έντονη, με την πρωταγωνίστρια φυσικά, η οποία εξελίσσεται, ξεδιπλώνεται ακόμα περισσότερο. Είναι λίγο ήπιο, παρότι έχει τις δολοφονίες του μέσα κτλ. Ξέρεις, θα δεις, στο τέλος, από εκεί που αρχίζει να παίρνει στροφές η κοπέλα, όντως εκεί γίνεται πιο ωραίο το έργο. Σε αυτό ακριβώς. Τα ίδια λέμε. Εμένα η ταινία δεν μ' αρέσει γενικά. Γενικά όχι, μ' αρέσει, αλλά μ' αρέσει μόνο στα τελευταία 15 λεπτά που ξεκινάει και γίνεται και καλά... Κορύφωση. Ναι, είναι βασικά τα τελευταία 15 λεπτά που η οποία η πρωταγωνίστρια έρχεται αντιμέτωπη με τον Jason. Να τονίσω και κάτι για... Όλα τα Παρασκευή και 13 έχουν και μια άλλη φόρμουλα, την οποία τώρα αυτοί μπορεί να μην την έχουν αναφέρει και πολύ. Είναι ότι συνήθως η φόρμουλα είναι εξής, ότι ο Jason πάει, σκοτώνει κόσμο στη διάρκεια της ταινίας και οι πρωταγωνιστές μας, με εξαίρεση το 6 βέβαια, οι πρωταγωνιστές μας μαθαίνουν για την ύπαρξη του Jason και ότι έχουν πεθάνει όλοι στα τελευταία 10 λεπτά. Δηλαδή και σε αυτό... Νομίζω ψιλοπερίπου το ίδιο συμβαίνει. Έχουν φτάσει ήδη μέσα της ταινίας, έχει φάει, έχει σκοτώσει αρκετούς. Άχρηστοι και πάλι χαρακτήρες για μένα, έτσι εντελώς. Και με το που φτάνει η σκηνή που είναι η κοπέλα, η πρωταγωνίστρια και τον έρχονται face to face, τότε ξεκινάει το έργο και γίνεται ενδιαφέρον. Η σκηνοθεσία, για μένα έχω την εντύπωση ότι την έχουν γυρίσει δύο διαφορετικοί σκηνοθέτες.
από τη μέση και μετά. Και... Ναι, επειδή από την αρχή, με εξαίρεση στην αρχή που είχε αυτή την, το introduction, μας δείχνει τα κλίπ από το προηγούμενο, σου έχει δείχνει και την ατμόσφαιρα που λίγο βρέχει και έχει την αναρκτήρια σε κάνση που πεθαίνει ο πατέρας της, η ταινία για μένα ήταν φθινοπαραγωγή εντελώς. Τι ήθελα να πω, έχει πάρα πολλές σκηνές, ακόμα και με τον Jason, που είναι λες και ότι πήγαν απλά ένα βράδυ πάνω στον ημιτό. Ναι. Πήραν την κάμερα, δεν στήσανε φωτισμό σωστό, είναι βράδυ μέσα στο δάσος και είναι το δάσος όπως έχουμε φωτισμό τώρα εδώ πέρα και είναι βράδυ. Ναι. Και απλά περιπλανιούνται όλοι εκεί πέρα μέσα, λες και ότι δεν βλέπουν αφού βλέπουν τα πάντα και έχει κάποια σκηνές που δείχνει τον Jason να περπατάει, θυμάμαι. Εννοείται θέλω να κάνω διαφημίσει τα εφέ που του έχουν κάνει εδώ πέρα στην πλάτη, εδώ πέρα πίσω. Η σαπίλα. Αλλά τον έχει πάρει πλάνα από την πλάτη, περπατάει και φαίνεται κανονικά ότι απλά βάλαν την κάμερα στον ώμο και είχαν ένα φακό πάνω και απλά το ακολουθούσαν. Και έχει κάποιες σκηνές, παράδειγμα που είναι με τον ψυχίατρο, ψυχολόγο της κατά, είναι και την μάνα της κοπέλας και την ψάχνουν εκεί πέρα μες στο δάσος και είναι... Αυτό γυρισμένο στον ημιτό, πετάξαν ένα μπροβολέα εκεί πέρα κάπου και δεν έχει. Είναι... Ένα φως και τη βγή. Και εννοείται ότι νομίζω και για ορισμένους χαρακτήρες, για τους οποίους δεν ενδιαφερόμαστε καθόλου, το ξέρουμε ότι είναι... οι συγκεκριμένοι σε αυτό το 7 ήταν για μένα εντελώς άχρηστοι και αντιπαθητικοί όλοι οι αυτοί που να πεθάνουν, τρώει πολύ χρόνο για να τους σκοτώσει και ώρα από το ναι, χρόνο σου, ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Από το τελευταίο τέταρτο και μετά που η κοπέλα βλέπει τον Jason, είναι λες και ξαφνικά η παραγωγή πήρε τα πάνω της και ζωντάνεψε. Δεν ξέρω αν ο Μπίκλερ έκανε, σκηνοθέτησε, φαντάζομαι ότι σκηνοθέτησε το τελευταίο κομμάτι ο Μπίκλερ που είχε όλα τα εφέ. Και εκεί πέφτουν όλα τα εφέ βασικά. Και εκεί πέρα όλο το budget τα του οπτικά, έργου. Τα οπτικά, καταστροφές, τα κτίρια, ναι. Τα σπίτια, όλος ο χαμός γίνεται στο τέλος. Ωραίο ήταν και η φάση, sorry, το που τη βάζει ο γιατρός στο τραπέζι και μεταφέρει ένα σπιρτόκουτο, yeah, αλλά αρχίζει την τηλεκκίνηση και σε μια φάση τρελαίνεται η κοπέλα και αρχίζουν και πέφτουν όλα γύρω. Αυτό είναι εντελώς αιτήλα τα εφέ, τα πρακτικά ρε παιδί μου, ξέρεις, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις. Με το σπιρτόκουτο, παιδιά, θα σας πούμε πώς γίνεται. Βάζετε ένα μαγνήτη μέσα στο σπιρτόκουτο και από κάτω από το τραπεζάκι ένα άλλο μαγνήτη και το κάνετε έτσι, όποια έχεις μαγικά. Έτσι, εντάξει, μάθα και κάτι σήμερα. Αυτό ναι, ήταν γενικά τα εφέ είναι πάρα πολύ καλά και φαίνεται σε αυτό που είπα πριν ότι όλα τα λεφτά, το budget το ρίξαν προς το τέλος της ταινίας. Να σου πω λίγο, δεν ξέρω, θες να προσθέσεις κάτι άλλο εδώ ή να πούμε σαν επίλογο έτσι για το έργο. Να πούμε σαν, η μουσική εντωμεταξύ. Εντάξει. Είχε ορχιστρική μουσική κλασικά το... αυτό, δεν θα το κάνω σωστά, ναι. Αλλά χάσαμε και πάλι από το προηγούμενο που είχε κομμάτια του Alice Cooper μέσα, που ήταν πιο έτσι τσαχπίνικο, πιο εμπορικό. Αυτό έγινε λίγο πιο έτσι... Πάλι ήταν ο κουβάς του 80's, τα βάζεις όλα μέσα. Μπράβο. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής τώρα, λίγο σε γενικές γραμμές για το έργο, για το αν το προτείνουμε ή όχι. Η τηλεκκίνηση ήταν ένα ωραίο αντών που βάλανε στο έργο. Πρωτότυπο, υπερφυσικό είναι από μόνο τον Jason, οπότε γιατί όχι να μην πάρει και άλλο ένα υπερφυσικό στοιχείο. Πολύ σωστό. Να κοντιαριστούν. Χρειαζόταν 7ο επεισόδιο, έτσι. Ένα άλλο που ήταν ωραίο, που μου άρεσε, σχετικά με τα πτώματα, παρότι τα πέταγε όταν μπαίνανε μπροστά του, πόσο μακρύ. Είναι ότι σε αυτή την ταινία, κατά κάποιο τρόπο αυτός εδώ ο κύριος, σχηματίζει ένα έργο τέχνης με τα πτώματα. Τι εννοώ με αυτό. Προς το φινάλε του έργου αρχίζει η κοπέλα και ανακαλύ... σε ένα σημείο στέκεται βασικά και αρχίζουν ξαφνικά και εμφανίζονται πτώμα από εδώ, ανοίγει μια πόρτα, πέφτει ένα κεφάλι. Είναι σαν να έχει φτιάξει ένα έργο τέχνης με τα πτώματα και έτυχε αυτή να βρεθεί στο κέντρο αυτού του έργου τέχνης. Τα μάζευε τα πτώματα όπως ο Jeepers Creeper που είχε τη φωλιά του. Κατά κάποιο τρόπο ναι με τους έστελνε δεξιά-αριστερά μην μπαίνετε στον δρόμο μου ξέρω εγώ. Αλλά τελικώς κάπου τους είχε συγκεντρώσει όλους αυτούς και σκάνε στο φινάλε όλα τα πτώματα. Εντελώς εκτός χαρακτέρα του Jason, δεν θα έκανε ποτέ κάτι. Ναι, είναι λίγο περίεργο, είναι αλόκοτο τελείως. Δηλαδή τον φαντάζει μόνο και μόνο να πρωτού πάει στον επόμενο. Ναι, έλα, πάρε εδώ. Κάτσε τον αφήσω αυτόν εδώ πέρα κάτω. Τον άλλον εκεί. Τέλος πάντων, είναι λίγο αλόκοτο αυτό. Παρ' όλα αυτά έγινε. Κοίτα, κάτι τέτοιο με τα πτώματα είχε κάνει και στο 4, το The Final Chapter. Θυμάμαι συγκεκριμένα μια σκηνή
που έφαγε και αυτός φίλε σαδιστικό θάνατο, μπορώ να πω. Παίζει στο 4 ο Crispin Glover. Ο Crispin Glover, αν το ξέρουμε οι παλιοί, ήταν ο πατέρας του Marty McFly στο Back to the Future. Έτσι. Και για τους ίσως πιο καινούριους είναι ένας από τους κακούς στο Charlie's Angels του 2001-2003. Ένας τέλος πάντων ψηλός. Αυτόν τον είχε πετύχει στην κουζίνα, θυμάμαι. Έχει ακουμπήσει το χέρι του πάνω στον πάγκο της κουζίνας και ο Jason παίρνει ένα ανοιχτήρι. Του χώνει στο χέρι του, κολλάει αυτός έτσι και μετά παίρνει το τσεκούρ και του κόβει την τσεκουριά μες στο πρόσωπο. Πιο μετά, που η κοπέλα έχει ανακαλύψει πάλι ότι κάτι συμβαίνει, κατεβαίνει αυτή κάτω στην κουζίνα και ο Jason τον ίδιο τον έχει κρεμάσει πάνω στην πόρτα της κουζίνας. Διακοσμητικό, ε! Τον έχει καρφώσει κιόλας. Οπότε μόνο και μόνο φαντάσου, ο Jason ξέρει τον σκυλί, κάτσε, τον ξεβίδωσε, του βάλε, ξέρεις. Τον μετακίνησε και τον έβαλε και. τον έβαλε έτσι πάνω. Κάτσε να το βάλω εκεί να γεμίσει ο τείχος. Παίζει μου λίγο για το τέλος της ταινίας εδώ πέρα τώρα. Γίνεται λοιπόν αυτή η μάχη με την Κάρη, ας το πούμε, μια εντυπωσιακή μάχη, εντυπωσιακά εφέ. Και να τονίσω ότι ο Κέιν Χόντερ, δεν ξέρω αν έχει γραφτεί στο βιβλίο Guinness αυτό, δεν είμαι σίγουρος, έχει μια σκηνή που είναι κάτω στο υπόγειο, που του ρίχνει αυτή η βενζίνη πάνω και τον το ανάβει. Κάπου είχα διαβάσει ότι ο Κέιν Χόντερ, ο συγκεκριμένος, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον μέχρι τότε, είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει κάτσει περισσότερη ώρα κάτω σε φωτιά. Είναι 40 δευτερόλεπτα, κάτι τέτοιο. Ναι. Stuntman δηλαδή, ναι. Τους βάζουν σύντος για 10-15 δεύτερα. Αυτός νομίζω το είχε τερματίσει. Ήταν, Έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι και καμένος. Σωστά. Έχει ναι. Σε κάποιο από τα Jason ή... Ο φίλος μας ο Κέιν Χόντερ είναι καταρχάς δεν απλά ένα κασκαντέρι. Είναι stuntman, οπότε ξέρει δηλαδή και τι κάνει. Και θηρίο, θηρίο. Και επίσης ξέρω ότι σε πολλές ταινίες πάντα εμφανίζεται με γάντια στα χέρια του, επειδή τα χέρια του είναι καμένα. Έχει καεί από κάποια stunts. Τέλος πάντων, ναι. Ναι, κοίτα, για πες μου για το... Εσένα πώς σου φάνηκε. Εμένα το βρήκα λίγο ανόητο ίσως το... Το φινάλε. Το φινάλε, ναι. Το φινάλε λίγο σε... Και μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω να σου πω. Κοίτα, σε τρελαίνει με την έννοια ότι... Επαναφέρει τον πατέρα της, ναι. Που σκότωσε στη λίμνη. Mm-hmm. Τον επαναφέρει για να πιάσει ο πατέρας της στον Jason. Ναι, οκ, okay, είναι... Πώς να το πω τώρα αυτό... Δηλαδή, καλά, δεν στέκει, αλλά... Δηλαδή θα πρέπει τουλάχιστον να ήταν το ίδιο σάπιος, ναι. Μετά από 15 χρόνια, ξέρω εγώ, που ήταν κοριτσάκι μικρό, θα πρέπει να έχει σαπίσει λίγο ο πατέρας. Ο πατέρας όμως ήταν στην ίδια μορφή που ήταν... Πιστεύεις ότι... Κάτσε όμως, εδώ πέρα όμως... Έχει πολλά ερωτήματα. Ο πατέρας ήταν τώρα επί 15 χρόνια κάτω στη λίμνη εκεί πέρα, δεν τον είχαν ξεθάψει. Ένα μέτρο νερό ήταν. Κατάλαβες. Ναι. Θα είχαν βρει και αυτό μαζί. Αυτό τώρα αυτά είναι τα σενάρια τώρα. Είχα διαβάσει κάπου ότι αρχικά και αυτό ίσως είχε κοπεί, τον είχαν κάνει χειρότερο σάπιο από τον Jason. Ένα σκελετό έβγαινε έξω. Το κόψαν όμως και αυτό. Επειδή ήταν πολύ γκρίζλι. Ναι. Κοίτα, το τέλος δεν συγκρίνεται με το blockbuster Michael Bay σκηνοθετημένο τέλος του νούμερο 6. Okay. Ναι. Αλλά αυτό ίσως μπορεί να ήταν και ένα ταιριαστό τέλος, επειδή ωραία, η κοπέλα ίσως τον θυμάται να έγινε από τη λίμνη τώρα ο πατέρας της, να ήταν εντελώς στην πένα, όχι. Αλλά έτσι όπως τον βγάλανε, με λίγα λιγοστά φύκια και τα λοιπά, ίσως να τέριαζε στο ότι σημαίνει ότι η κοπέλα ίσως κατέκτησε τους φόβους της τελικά. Είχε δηλαδή και καλά, υπάρχει αυτό στην ταινία ότι αισθανόταν τύψεις και καλά ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα της, αλλά ίσως αυτό, καλά δεν πιστεύω ότι το σκέφτηκαν τόσο πολύ, τώρα σου βγάζω εγώ δικιά μου έτσι, ότι φανίζει τον πατέρα της και σκοτώνει τον Jason είναι ότι ναι, η κοπέλα τώρα δηλαδή ήταν σε μια κάθαρση. Απελευθερώθηκε. Ο πατέρας εμφανίστηκε ίσως έτσι όπως ήταν κάπως, την βοήθησε την κόρη του ας το πούμε, και τελείωσε ίσως εκεί πέρα. Εντάξει, σεναριακά θα μπορείς να πεις ότι είναι αναμενόμενο ότι ναι, τον σκότωσε στην αρχή, στο τέλος τον επαναφέρει. Ναι, ψαγωγικά. Ναι, ακριβώς αλλά αυτό. Είναι, ναι, αλλά είναι και το αλόκοτο, δηλαδή τι έγινε τώρα. Ναι, τώρα ναι. Αυτό ήταν το τέλος, ξέρω εγώ, ναι, είναι λίγο μετέωρο. Είναι αυτό που λες. Έκανε μια... Ότι τελείωσε, τον έπιασε, ωραία, τέλος, αλλά... Όχι ότι κυριολεκτικά έφερε το πτώμα του πατέρα της έξω, όχι. Απλά τον έκανε με τεμ... Πώς λέγεται, ναι. Όχι μετεψύχωση, materialize τον έκανα. Πώς ναι, το λένε, ναι, ναι, το, ναι.
με τη σκέψη της υλοποίησε τον... Τον υλοποίησε, αυτό και φάνησε και τελείωσε. Είχε παραπάνω δυνάμεις προφανώς αυτή, πέρα από την τηλεκίνηση. Μάλλον είχε, γιατί και το Jason στην αρχή αυτή τον επανέφερε. Ναι, ναι, αυτό δεν το είπαμε, σωστά. Αυτή τον επανέφερε, κατά λάθος, σκεφτόταν τον πατέρα της. Ναι, τον επανέφερε, ναι. Που να πω και κάτι τώρα για τη σκηνή της επαναφοράς του Jason στην αρχή. Ένα, το πόσο σημαντικό είναι ο ηθοποιός. Δεν ξέρω πώς το κάνουν, το βλέπω μόνο εγώ αυτό. Δείχνει τη σκηνή που ο Jason βγαίνει από τα νερά πάνω. Και δεν ξέρω τι. Ανεβαίνει πάνω στην επιφάνεια και κάνει μια κίνηση έτσι με τα νερά, αυτό, slow motion, και γυρίζει και την κοιτάζει κάπως. Αλλά και πάλι. Καρφώνεται. Δηλαδή, φοράς μάσκα και πάλι μόνο με τη γλώσσα του, η κίνηση του σώματος, η γλώσσα του σώματος. Σου δείχνει, ρε φίλε, ότι μαλάκα σε έχει καρφώσει, σε βλέπει. Ναι. Δηλαδή είναι. Άλλος μπορεί να βγει, ξέρεις, έτσι και τελείωσε. Ναι. Αυτός ο Χόντερ το έκανε καλά. Εκεί είναι και πάλι που είπαμε λίγο, χιουμοριστικά το λέω τώρα, ο τσαμπουκάς του χαρακτήρα, σε φάση. Εσύ με ξύπνησε. Εσύ με ξύπνησε, ναι. Τι γάμισε. Παιδιά, αυτό είχε κοπεί από το αρχικό σενάριο. Ο λόγος για τον οποίο ο Jason σκοτώνει τον κόσμο εδώ πέρα στο 7 είναι ότι τον ξύπνησε η κοπέλα. Ναι. Την ψάχνει την κοπέλα γιατί με ξύπνησε. Θα τη πει γιατί, ρε. Κολόπεδα, με ξυπνήσατε. Είμαι κάτω στη λίμνη. Ωραία. Την ταινία θα την πρότεινα. Ναι. Πρέπει να, πρέπει να τη δει κάποιος. Και εγώ, ναι. Κλασικά σενάρια που μην περιμένετε, παιδιά, κάτι. Είναι πάλι. Το ίδιο. Το ίδιο. Λίγες παραλλαγές. Έχει μια παραλλαγή το ότι έχει την τηλεκίνηση. Έχει μετά, αν σας αρέσουν να βλέπετε τα πρακτικά, ειδικά το Jason, μόνο και μόνο τη φιγούρα του να τη δείτε. Η καλύτερη, και εγώ το πιστεύω, η καλύτερη μορφή του Jason. Αυτή η σαπίλα είναι καταπληκτική. Η καλύτερη μορφή του Jason. Και εννοείται, παιδιά, ότι τέτοιες ταινίες δεν τις ξαναβγάζουν. Δεν θα ξαναβγουν τέτοιες ταινίες ποτέ. Δεν τολμούν. Έτσι, δεν τολμούν. Δεν ξέρω, θα έχουν πέρασε. Θεωρητικά θα είναι εισπρακτική αποτυχία. Παύλα, σε μία εβδομάδα έχει βγει στα. Ιντερνετικά. Αυτά θα το επαναλαμβάνω και πολλές φορές. Τότε απλά βγάζα μια ιδέα, τη βγάζαμε τον κόλο τους που λέμε, ρίχτω και τελείωσε. Δηλαδή τώρα, όπως προσπαθήσαν να κάνουν ένα remake του Παρασκευή και 13, περνάνε όλα από επιτροπές. Δεν σκέφτονται να γυρίσουν, ξέρω εγώ, μια ταινία να δούμε και τελείωσε. Όλα σκέφτονται για μελλοντικά. Να ετοιμάσουμε sequel, να ετοιμάσουμε οπωσδήποτε τριλογία. Υπόβαθρο. Να δούμε γιατί κτλ. Και για τον Jason, πραγματικά, σαν χαρακτήρα, ο οποίος δεν είχε σχέδια. Θα κάνω ένα spoiler τώρα, λες και δεν το ξέρετε. Στην πρώτη ταινία, δολοφόνος παιδιά δεν είναι ο Jason. Είναι η μητέρα του. Και ο Jason είναι απλά σαν ένα backstory. Δεν ήταν ποτέ βασικός χαρακτήρας, τίποτα. Ναι. Για τη μητέρα του ότι τρελάθηκε. Βέβαια στο τέλος της ταινίας που τον εμφανίζει το παιδάκι, βγαίνει έξω από τα νερά, έτσι. Εγώ πιστεύω και πάλι αυτό το πετάξαν έτσι. Βάλτε εκεί πέρα, κάνουμε μια τρομακτική μου σκηνή. Αυτή ήταν η σκηνή που σου μένει, φίλε. Ναι. Tom Savini. Tom Savini είναι αυτός που κάνει τα εφέ στην πρώτη ταινία. Ναι, τον είχαμε βάλει. Πάσχο με το μουστάκι. Ναι. Αυτός είχε τα καλύτερα εφέ, ρε φίλε. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα, και εγώ την προτείνω την ταινία, εννοείται, δείτε την. Και θα δούμε και τα υπόλοιπα τα έργα. Τι λες? Εννοείται. Θα περάσουν από τον. Πες το. Από το φακό μας, το δικό μας. Από τον ερευνητικό φακό. Από τον ερευνητικό φακό. Έτσι. Νάτος. Γεια σας, παιδιά. Γεια.